Αυτές οι βαλίτσες. Εβάζουμε βαλίτσα. Μητρόπολη. Μητρόπολη. Ελάτε, για προχωρήστε. Δηλαδή ήταν τα νησιά τι κάνανε όταν παντρευτήκανε. Κάθε μια μας έδινε και κάτι. Πολύ ωραία, μπράβο. Τώρα είναι συγχωρεμένες όλες. Όχι, μερικές είναι των γιαγιάδων, παππούδων, των παππούδων τόσο. Ήταν η πρώτη γενιά. Πολύ λάβα. Πολύ λάβα. Και χωρίς γυαλιά. Ναι, βλέπαμε. Εδώ ήταν τα... τα έχει φέρει η μικρασιά της παπάς και τα δόρισε ο γιος του. Είναι που γίνεται η κοινωνία. Με δισκοπότη. Δισκοπότη. Δισκάριο, ο αέρας. Ναι. Τα χαρήματα, ο αέρας οικονόμους και τέτοιο. Αυτές τις φωτογραφίες της γιου. Να είχα το Παναγιά η Εκκλησία, το Πανηγύριτος. Ναι. Πηγαίνανε λέει και οι δεσποτάδες. Κυριακούλη, αυτό ποιος είναι ο κοντάς. Ορίστε. Η ιερέας του Βαρβασίου. Ο Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομο, ο ίδιος πιο μικρός σε ηλικία. Γιατί έχει αυτά τα μάτια και τα μάτια του. Κοίτα, είπα το σωματείο κάτω Παναγιάς. Το έχουμε, το έχουμε αυτό, ναι. Είναι πολύ γνωστό. Είναι η κλασική από την αρχείο. Η φτωχιά προκειμένου το λιμεναρχείο που ήταν τα Αρσάνα. Αυτό δεν είναι καλό και σήμερα. Όχι, όχι. Είναι ο λιμεναβραχείο. Είναι πλάγια, πλάγια, πλάγια. Όπως βγαίνετε από το Τελωνείο, δεξιά που είναι η Λάστιγκα, ακριβώς δίπλα. Α, πιο κάτω τα γραφτήκε, διαβάζεις και αυτό. Ναι, καλή είναι. Αυτό εδώ, να μην είναι κομμένο από πάνω. Ναι, είναι το απέναντι εκείνο, είναι ασχημάτιστο το μισοφόρι. Ναι. Είναι άκοπο. Είναι από πρίκα, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πειράζει, δεν προλάβαμε. Εγώ νόμιζα ότι θα είχαμε λίγο χρόνο. Δεν το... Ναι. Αυτό το κάνανε τόπι και το κάνανε από κουρτίνα έως φούστα. Ναι. Το υφαντό του Καράπουλου. Ένα αυτό και υπήρχε σε πολλά χρώματα. Αυτό φωτογράφησε μου τόσο. Εγώ είμαι η Κέτη. Είναι εδώ και άλλα μέλη του Συμβουλίου. Η Χρυσούλα, η Φανή, η Βαγγελιό. Είμαστε κι άλλοι, αρκετοί. Χαιρόμαστε με τη δική σας χαρά, αυτά που ζήσατε αυτές τις μέρες. Εμείς σκοπεύουμε, αν μας το επιτρέψει ο Θεός και ο καιρός, να πάμε στις 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 25ετίας του Οικουμενικού Πατριάρχη μας. Έχουμε κοινή καταγωγή, κοινά βιώματα. Σας αισθανόμαστε δικούς μας ανθρώπους. Πολύ συγκινημένοι που σας έχουμε εδώ. Ο Πάρος είναι από τα πολύ παλιά σωματεία της Χίου, καθ' αυτό μικρασιάτικο, ιδρύθηκε από μικρασιάτες, το 53, το 57, το έτος χρονολογίας ίδρυσης και μετά το καταστατικό. Προσπαθούμε να προάγουμε την μικρασιατική ιδέα με κάθε τρόπο, με το χορό, με το τραγούδι, με τις μνήμες, με ταξίδια, στις αλυσμόνητες πατρίδες, οι οποίες μιλάνε μέσα μας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία. Και προσπαθούμε αυτά που ακούσαμε από τους πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, να τα κρατήσουμε και να τα δώσουμε στα παιδιά μας όσο γίνεται καλύτερα. Γι' αυτό μοιραζόμαστε και με εσάς αυτό το κοινό συνέστημα και τα κοινά βιώματά σας.
Είναι ανοιχτό για σας να σου οτιδήποτε θέλετε. Ειδικά, παλαιά και άφησαν εποχή στην Κόρυφα. Οπότε νιώθουμε αδελφά σωματεία. Πρέπει να σας πω ότι σας ζηλεύω για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί ανήκετε στην Ιωνία και επομένως στην Ανατολή της Ελλάδος. Και ξέρετε τι λέγανε οι Μικρασιάτες, εσείς καλύτερα από εμάς. Ανατολή την καβουνά που έχετε τον αέρα, βλέπετε την πατρίδα μου τη νύχτα και τη μέρα. Εμείς είμαστε πολύ μακριά. Και φακούς να έχουμε και τηλεσκόπιο να έχουμε, Μικρασία δεν βλέπουμε. Εσείς τα ατενίζετε τα μικρασιατικά παράλια. Παίρνετε δύναμη. Είναι άλλου είδους αυτή η επαφή. Είναι πολύ κοντά. Μέσα σε πόσο κάνουμε, 40 λεπτά. Περάσαμε απέναντι. Εμείς ταξιδεύουμε δύο μέρες για να έρθουμε. Οι δικοί μας που έφτασαν από εδώ, οι καραμπουνιώτες. Αφήστε τους άλλους, καπαδόκες και ηλικιώτες και τα λοιπά, αφήστε τους. Για να έρθουν στην Κόρυθο, ήταν ταξίδια Οδύσσειας. Εκείνα τα καράβια της εποχής τα ξέρετε καλύτερα, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει από τους παππούδες σας, τις γιαγιάδες σας και τις δικές μας τις γιαγιάδες. Άλλοι πέθαναν στο καράβι, άλλα μωρά τα ρίχνανε στη θάλασσα, άλλα τα θάβανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, άλλα στη Λίμνο, άλλοι πέθαναν στις καραντίνες και κάποιοι φτάσαν και στην Κόρυνθο και επιβίωσαν το 14 και το 22 και έφεραν τον Ιωνικό αέρα και σε εμάς και στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, πρώτον σας ζηλεύω γι' αυτό, γιατί είστε και στο πνεύμα και στα σουσούμια, στο χαρακτηριστικά σας, είστε Ιωνίες. Αυτό δεν σας το κλέβει κανείς. Δεύτερον, γιατί είχατε τη χάρη να βρεθεί μια ευλογημένη οικογένεια, ένα ζευγάρι και να σας προσφέρει αυτό το οίκημα. Οι χορηγοί στην Ελλάδα πια και οι ευεργέτες σπανίζουν.